Κρίσιμη μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει στην εντατική ο τραυματίας αστυνομικός. Σύνδεση με το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί είναι ο αγαπητός Ταγκαλής που θα μας δώσει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του αστυνομικού, αγαπητέ. Βλέπετε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, υποβάλλεται σε εξωνεφρική αιμοκάθαρση, καθώς δεν λειτουργούν πολλά από τα ζωτικά του όργανα και οι γιατροί σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να μειώνουν τα φάρμακα για να δουν πώς θα λειτουργήσει ο οργανισμός του. Μάλιστα, πριν από λίγα 24 ώρα κιόλας, οι γιατροί είχαν προχωρήσει στον ακροτηριασμό του αριστερού. Στον ακροτηριασμό του αριστερού κάτω άκρου του αστυνομικού, εκεί δηλαδή που δέχτηκε την ναυτική φωτοβολίδα, και αυτό προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο σύψης. Για ένα ακόμα 24ωρο λοιπόν δίνει μάχη εδώ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ο αστυνομικός και οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Εντείνεται η αγωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ.